Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε και πάλι στην περιοχή Ζέφυρος, εκεί όπου βρίσκεται η Λαϊκή Αγορά. Βλέπετε εδώ το Ριάκι με ιδιωτική πρωτοβουλία και εθελοντική προσπάθεια μαζί. Καθαρίστηκαν τα πάντα. Είναι πεντακάθαρο το Ριάκι. Όμως, βλέπετε, ο Δήμος δεν έστειλε απορριμματοφόρο για να πάρει τις σακούλες με τα απορρίμματα. Παραμένουν ακόμη εδώ. Επειδή πολλά παράπονα στρέφονται και κατά των εμποροπαραγωγών που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή του Ζέφυρος στη Λαϊκή Αγορά, θεωρήσαμε καλό να ρωτήσουμε και τους ίδιους να αποσπάσουμε την δική τους την άποψη. Εάν ο Δήμος δεν έρχεται να τα μαζέψει, εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που μένουν τα σκουπίδια εδώ, θα τα πάρει μέσα στο ποτάμι ο αέρας. Δεν λέω ότι η παραγωγή, οι εμπόροι δεν ρυπαίνουν το ποτάμι, αλλά η μεγαλύτερη ζημιά γίνεται από εδώ, από το που δεν έρχεται ο Δήμος να τα μαζέψει. Και με τον αέρα πάνε. Η δική σας η άποψη, σαν εμποροπαραγωγή. Η δική μας η άποψη είναι όπως παλιά είχαμε συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο και τα έσοδα όλα τα μαζεύαμε εμείς, σαν σωματείο, και καθαρίζαμε τη Λαϊκή. Και δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή στο σταθμό σας και τα είχαμε μπει. Δεν είχαμε. Τώρα για τον ΑΕΒ τα λόγω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα ξαναπήραμε πίσω την καθαριότητα και αυτά είναι τα αποτελέσματα που βλέπετε. Δηλαδή η ευθύνη εσείς λέτε ότι ανήκει στον Δήμο. Στον Δήμο, όχι στον Δήμαρχο. Στον Δήμο. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να κάνει τώρα το χωροφύλακα ή το σκουπιδιάρι. Ανήκει στον Δήμο η ευθύνη. Αποκλειστικά και μόνο. Και εμείς έχουμε μία, ένα πολύ μικρό ποσοστό. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά χθες ο Λοΐζος στην τηλεόρασή του έριχνε όλες τις ευθύνες στους παραγωγούς. Και σας είπα, έψαξα να βρω το τηλέφωνο και δεν το βρίσκα για να παρέμβω. Εσείς πληρώνετε. Λογικά, πληρώνετε. Ναι, πληρώνουμε. Πληρώνουμε 3 ευρώ κάθε Λαϊκή. Και αυτά τα 3 ευρώ είναι για το χώρο και για την καθαριότητα. Και άμα θέλω να τους φέρω τον νόμο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που το γράφει. 3 ευρώ ο καθένας. 3 ευρώ το άτομο. Αυτά τα 3 εμείς είχαμε συμφωνήσει παλιά με τον Δήμαρχο και μαζεύαμε αυτά τα λεφτά. Ήταν ακριβώς ίσα ίσα τα έξοδα για να καθαρίζουμε. Τώρα για τον ΑΕΒ τα λόγω, δεν ξέρω. Το μένω βέβαια σε ένα σημείο ότι πιέτε και εσείς έστω και κατά σε πολύ μικρό ποσοστό. Όχι έτσι όπως τα είπατε χτες. Διότι χτες που σας παρακολούθησα, όλες τις ευθύνες τις ρίξετε στους λαϊκαντζίδες. Όλες. Μήπως πρέπει να εξαλείψουμε και αυτό το ελάχιστο και να είμαστε μια χαρά με την πόλη. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Ας το προσπαθήσουμε. Πάντα προσπαθούμε όσο μπορούμε. Ένα επίσημο εδώ μαγαζί. Καθαρίσε ο Δήμος το Σαββάτο και φύγα. Ερχόμαστε την Τετάρτη και βρίσκουμε εκεί ένα βουνό τα σκουπίδια. Και έρχεται κάποιος και μου λέει ήταν το τάδε σούπερ μάρκετ εδώ από την πόλη, ήρθε με τα αγροτικό και τα ξεφόρτωσε και τα πέταξε εδώ και έφυγε. Και του λέω, εάν λέει δεν είμαστε αμυλό, άκουσε τη σούπα, αν τα ξαναρίξετε εδώ θα σας πάρω στον εισαγγελέα. Από τότε δεν ξαναφέραν να πετάξουν.